απαντάμε. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όχι, ο Δημήτρης είναι... Εδώ είμαι. Ορίστε. Γεια σας. Τι κάνεις. Καλά. Καλά. Καλώς ήρθατε. Πώς πάμε. Αλλάξατε τώρα την θέση. Ήρθα εδώ η αστυνομία, έχετε και το βανάκι εδώ. Για ένα θέμα ασφάλειας. Δεν μπορούμε να... Εντάξει. Ωραία. Γεια σου, Στέφανε. Τι γίνεται, ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι? Εγώ είμαι καλά, εσύ? Εντάξει. Αυτό είναι. Πρόεδρε, πώς το ταξίδι σας? Έχουμε και καλύτερες μέρες. Ήταν δύσκολο από αστυπάλια για Νήσυρο. Άρα, πώς ήταν το ταξίδι μας? Αλλά δεν καταφέραμε. Τελικά εσείς ήσασταν καβοκαπετάνιος θάλασσα. Είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Έχει θάλασσα. Αλλά εντάξει, ταξιδέψαμε σιγά σιγά, ασφαλώς ήρθαμε. Δεν είναι εύκολο όπως και να το κάνουμε, η θάλασσα είναι θάλασσα. Όσο μεγάλα και να είναι τα σκάφη, θα βρούμε τις δυσκολίες. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και είχαμε εμείς έρθει εδώ τον Ιούνιο, ναι, πέρυσι, ναι, όπου είχαμε συναντήσει αυτή την θλιβερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Εξακολουθεί να είναι. Και ήταν νομίζω η μέρα μετά το θάνατο της Διονυσίας στην Καρότσα που είχαμε φτάσει. Είχαμε ήδη προγραμματίσει να έρθουμε και μέχρι να φτάσουμε γίνεται αυτό το συμβάν. Πλέον αυτή η κατάσταση με άδεια ασθενοφόρα επειδή δεν υπάρχουν διασώστες είναι πολύ πιο εμφανή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αναρωτιέμαι εδώ στην ΚΟΠ που το έχουμε αναδείξει αν έχει αλλάξει κάτι. Θυμάμαι, λέγαμε για το πληθυσμιακό ισοδύναμο, επειδή το οργανόγραμμα του νοσοκομείου τότε ήταν για 40.000 πληθυσμό και άμα βάλεις τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι υπερπολαπλάσιο, το ισοδύναμο φτάνει στο 100.000 πληθυσμού. Φαντάζομαι θα έχουμε πάλι ελλείψεις. Θυμάμαι τον καρδιολόγο τότε που ήταν μόνος του και ο άνθρωπος είχε καταρρεύσει μιλώντας μαζί μας. Παρετήθηκε. Μετά την απεργία το παρετήθηκε κιόλας. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Χρειαζόμαστε πολύ γενναίες επενδύσεις στη δημόσια υγεία για να μπορέσει επιτέλους ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ότι κυριολεκτικά δεν ζει από τύχη. Και πόσο μάλλον εδώ στα νησιά που οι συγκοινωνίες είναι πολύ ακριβές, η διανυκτέρευση να πάτε Αθήνα το ίδιο. Και το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο το είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του συγχωρεμένου του Νεκτάριου Σαντορινιού, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει αποδοθεί εδώ και χρόνια σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είμαστε εδώ λοιπόν να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να ξέρετε ότι η νησιωτικότητα μαζί με την αποκεντρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητες για μας και έχουμε ξεκάθαρες θέσεις για όλα αυτά τα θέματα. Έβαλε το χέρι. Πρέπει να έχεις χάσει ένα χρόνο από τη ζωή σου. Ανάποδα πας, ναι. Την άλλη φορά δεν ήσουν πρόεδρος. Ξέρουμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την παρακαταθήκη και την επεκτείνουμε και την ανανεώνουμε όπως χρειάζεται. Και συμβάλλουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Να είστε καλά, να είστε καλά και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θέλετε να δείτε και τους υπόλοιπους σε εμάς στα νησιά. Αυτό είναι τραγικό που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Το ζήσατε με ένα ταξίδι και καταλαβαίνετε τι περνάμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να συμβεί στις ευρωεκλογές εδώ και πά. Ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι θα τα πάτε καλά. Ναι, βλέπετε ρεύμα. Βεβαίως. Μπράβο. Χαίρομαι. Και εμείς το βλέπουμε. Το βλέπουμε ότι ο κόσμος
διψά για μια εναλλακτική λύση. Το βασικό είναι να ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέσα στην κοινωνία. Δεν σας κοιτάμε αφιψηλού. Κανένα. Τα νησιά εδώ πέρα, εντάξει, η ΚΟΣ έχει προφανώς μία μεγάλη και θέση στα νησιά και τεράστια παρουσία στον τουρισμό, όπως έχουμε συζητήσει και πέρυσι. Υπάρχουν άλλα νησιά όμως, τα οποία είναι τελείως παρατημένα στην τύχη τους και τα οποία όμως εξαρτώνται από την ΚΟ για να μπορούν να επιβιώσουν και εκείνα. Άρα, πείτε μου, το μεταφορικό σου δύναμο καταρχάς από την τοπική κοινωνία που ακούτε έχει αποδοθεί καθόλου? Ναι, να σας πω εγώ. Ναι. Λόγω της δουλειάς μου δηλαδή κιόλα. Εντάξει, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις για ένα διάστημα, περίπου για 8 μήνες, αλλά τώρα αρχίζει πάλι να αποδίδεται. Δηλαδή με αργούς θα έλεγα ρυθμούς, αλλά βέβαια οφείλω να πω το εξής, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ελέγχου του μεταφορικού ισοδύναμου και εκεί μας δημιουργεί πρόβλημα. Ενώ δηλαδή παλαιότερα πολύ εύκολα έκανες την αίτησή σου και έπαιρνες, ας πούμε, το ποσό το δικαιούμενο. Σήμερα η έλεγχη είναι τόσο εντελεχής και τόσο γραφειοκρατική, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που νομίζω ότι αυτή είναι η βασική καθυστέρηση. Τώρα εντάξει, πιθανόν να είναι και άλλοι λόγοι, αλλά τέλος πάντων έχει αρχίσει δειλά-δειλά πάλι να δίνεται, αλλά σας λέω με ρυθμούς πολύ αργούς. Ναι. Γι' αυτό το ρωτάω, γιατί στα άλλα νησιά που πήγαμε, πολλοί κάτοικοι μας είπαν ότι αναγκάζονται να πάνε Αθήνα για τα ιατρικά τους θέματα. Σωστό. Και προφανώς πέρα από τα εισιτήρια έχουν και ένα πάρα πολύ ακριβό κόστος διανυκτέρευσης. Εμείς είχαμε πει εξάλλου για υγειονομικό ισοδύναμο επίσης. Είχαμε λύσει ακριβώς τον λόγο προεκλογικά και είναι μια άλλη συζήτηση. Θυμάμαι από πέρυσι, να δούμε πού βρισκόμαστε. Θυμάμαι ότι το οργανόγραμμά σας ήταν φτιαγμένο για 40.000 άτομα πληθυσμό. Σωστά. Ενώ το καλοκαίρι φτάνουμε στους 120-150.000, πόσο? 130. Το πληθυσμιακό ισοδύναμο, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, είναι στα 130.000. Οι θέσεις που ο Οργανισμός Λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι εδώ, είναι για 40 γιατρούς, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι για να εξυπηρετήσουμε, έχει δύο κύριε Πρόεδρε, 40.000 κόσμο. Υπηρετούν 24 και μας συμβολήμονται 27. Αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια. Σωστά. Συγγνώμη, έχει αλλάξει. Όχι, δεν έχει. Δεν το γνωρίζω. Είναι για 40.000. Έχει αλλάξει. Και αυτή για 18.000. Αυτή τη στιγμή το οργανόγραμμα δηλαδή έχει αλλάξει. Δεν μπορώ να πω. Όχι. Άμα ξέρετε εσείς ότι έχει αλλάξει, τότε. Ή ότι το μεταφορικό ισοδύναμο έχει πληρωθεί. Πες και ρωτήστε. Παπία, τσότο. Δεν κάνουμε αντιπαράθεση, νομίζω. Εγώ είπα λόγω δουλειά μου την άποψή μου για το μεταφορικό ισοδύναμο. Νομίζω συμφωνούμε ότι υπάρχει υποστελέχωση μεγάλη στο νοσοκομείο. Σωστά. Και για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι πολύ μικρότερος του πραγματικού πληθυσμού του νησιού. Ακριβώς. Εντάξει, άρα συμφωνούμε σε αυτό. Το κλείσαμε. Το οποίο πάει να πει ότι θα έχουμε και άλλες δυστυχώς δύο νησίες το καλοκαίρι να χαθούν. Ναι. Με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια, αν όχι με σίγουρη μαθηματική ακρίβεια. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε φαινόμενα τέτοια πολλά. Τώρα δεν θα κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας και σίγουρα είναι πρόβλημα μεγάλο. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου, έχουμε δύο χρόνια που δεν έχουμε παθολόγους. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καρδιολόγος τι είναι αυτός ο οποίος έκλειγε με λυγμούς και παρατήθηκε, σωστά? Ο καρδιολόγος αυτός είναι ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει πίσω. Ωραία. Ο Τσελίδης. Υπάρχει καρδιολόγος. Υπάρχει ένας καρδιολόγος. Πάλι ένας. Εγώ να αναφέρω μόνο ένα πράγμα, ότι έχουν γίνει 9, το ξαναλέω, 9 προκηρύξεις στο βαθμό του διευθυντή, έτσι, ναι, για παθολόγους. Και ήταν άγρος όλες. Όλες άγρος. Φοβερό. Αυτό λέει, δεν δουλεύει το σύστημα. Μα κύριε Πρόεδρε, να αποστάσεις είναι, μπορεί να το βλέπετε. Μα κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε νομίζω καλύτερα από εμάς ότι εύκολα δεν έρχεται κάποιος σε άνηση και μάλιστα με αυτό το κόστος ζωής και με αυτούς τους μισθούς. Έτσι.
Αυτό συνέβη και συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία που έχουμε δει και στο Ρέθινγκ. Προκηρυχθήκαν νέα θέση, ό,τι είδα, και δεν πήγε κανείς. Κανείς. Έτσι, βέβαια, πού να πάνε οι άνθρωποι, υπό ποιες συνθήκες να δουλέψουν, με τι μισθούς να δουλέψουν, και ειδικά εδώ στην Παραμεθόριο, πώς να σταθούν. Άρα είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Άρα από τις τέσσερις θέσεις για εσωτερική παθολογία δεν υπάρχει κανείς ευκάλληλος. Μηδέν. Τις τρεις θέσεις καρδιολογίας. Μία. Το είχαμε καταφέρει για λίγο καιρό αυτό, το τρία. Ναι. Το πήρε το ίδιο με πέρυσι, στην ουσία. Mm-hmm. Το διατρική από τις δύο πάλι μία. Γενική και χειρουργική τρεις. Και υπάρχουν τρεις. Και πορευόμαστε με τις μετακινήσεις. Έτσι, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε παιδίατρο από Ρόδο, ο οποίος θα μείνει για 12 μέρες. Ο οποίος θα ξανάρθει μετά πάλι τον άλλο μήνα για 15 μέρες και πάμε να το τρέξουμε έτσι. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια προσωρινή λύση την οποία επιλέξαμε επειδή βρέπαμε αδιέξοδο στο να εφαρμόσουμε μια μόνιμη λύση. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αν, κύριε Πρόεδρε, είχαμε ευτυχή κατάληξη στις προκηρύξεις, αντιλαμβάνεστε ότι αν υποθέσουμε ότι δύο παθολόγοι τώρα εξέφραζαν την διάθεση να έρθουν, έτσι, και είχαμε δηλαδή ευτυχή κατάληξη στην τελευταία προκήρυξη, ξέρετε πότε θα τους προσλαμβάναμε στο νοσοκομείο, τον Δεκέμβριο, για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή των μετακινούμενων γιατρών για να καλύψουμε τις ανάγκες μας ήταν μονόδρομος για μας. Όχι, ναι, προφανώς είναι. Απλά δεν είναι μόνιμη λύση. Όχι, βέβαια, σαφώς. Και όταν λέμε για τις γενναίες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στο ΕΣΥ, πρέπει να συνυπολογίζουμε μέσα και αυτό το κόστος μετακίνησης. Ακριβώς. Όχι μόνο το κόστος της. Καταρχάς πρέπει να βάλουμε μια αξία στην ανθρώπινη ζωή. Τέλος. Εντάξει, τέλος. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να γιατρέψει τους πολίτες της. Τι σοϊ χώρα είμαστε. Ο πρώτος ρόλος της πολιτείας πρέπει να είναι αυτό. Να μπορεί να παρέχει περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη στους πολίτες της. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Θέλω να πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι της υγείας πραγματικά δεν χωρεί ούτε αντιπαραθέσεις, ούτε πολιτικές τάσεις. Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι της υγείας πρέπει να υπάρχει μια συνένεση. Να κάτσουμε κάτω και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στο σύστημα υγείας, γιατί μάλλον εγώ θα ρωτήσω ότι δεν τα έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα. Και να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, συγκροτημένα, και να δώσουμε λύσεις. Ας γίνει μια επιτροπή, ξέρω εγώ, διακομματική. Ας γίνει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω κάτι. Τα τελευταία 30 χρόνια κυβερνήσεις ανέβηκαν, κατέβηκαν, αλλάξανε, ξαναλλάξανε, ξαναλλάξανε. Το νοσοκομείο της ΚΟ πάντα είχε θέμα στελέχωσης. Το νοσοκομείο της ΚΟ ή μάλλον η ΚΟΣ είχε πάντα ένα ασθενοφόρο. Άντε κατά περιόδους και ένα-δύο μήνες να είχε δύο. Τα προβλήματα αυτά είναι προβλήματα τα οποία μονίμως υπήρχαν και υπάρχουν στο νησί της ΚΟ. Και μιλάμε τώρα για το νησί του Ιπποκράτη. Αλλά εμένα αυτό μου αφήνει αδιάφορο. Μιλάμε για ένα νησί που έχει, όπως σας είπα, ένα πληθυσμιακό ισοδύναμο των 130.000 κατοίκων, εκ των οποίων το 80%, το 90% τουρίστες, και μιλάμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στοιχειώδη περιστατικά. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι χάνουμε και λεφτά σαν κράτος, έτσι. Χάνουμε δηλαδή, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει τηλέφωνο εδώ νευροπαθείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν να καταλύσουν τις διακοπές τους, να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην ΚΟ και εμείς αρνούμαστε να τους εξυπηρετήσουμε στην αιμοκάθαρση. Εννοείτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, εννοείται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα κύριε Πρόεδρε, σας πω κάτι. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 36 ασθενείς. Ναι. Η δυνατότητά μας δεν είναι για παραπάνω. Εάν μας έρθει ο 37ος, δυστυχώς θα πρέπει να το πούμε πήγαινε στην Κάλυμνο στη Ρόδο. Εάν ο 37ος είναι ένας τουρίστας, θα πρέπει να βγάλουμε ένα ντόπιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και τεράστια. Κανένας δεν λέει ότι η κατάσταση είναι καλή. Και κανένας λέει, αλλά να σας πω και κάτι. Σας λέω, πάντα είχαμε ένα ασθενοφόρο.
Πάντα. Ναι, αλλά και, να σας πω κάτι κι εγώ. Δεν το εννοώ αντιπαραδεκτικά. Όχι, προς Θεού. Αλλά... Ακριβώς αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Το πάντα είχαμε. Είναι στα χέρια μας να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο. Είναι στα χέρια μας να ξυπνήσουμε σαν χώρα, ως χώρα και να πούμε, ξέρεις κάτι. Όχι, δεν μας φτάνει πια ένα στενοφόρο για την ΚΟ. Σαφώς. Επειδή δεν πάντα είχε ένα στενοφόρο και επειδή πάντα ίσως να υπήρχαν διονυσίες να πεθαίνουν σε καρότσες και να μην το ξέραμε. Δεν φτάνει αυτό. Ή είμαστε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, από το 1981, ή δεν είμαστε. Να επενδύουμε σε, ξέρετε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απευθείας αναθέσεις ή για τον τρόπο τον οποίο έγινε αυτός ο διαγωνισμός για ψηφιακά έργα. 2,5 δις ευρώ για ψηφιακά έργα, 600 έργα σε 10 εταιρείες. Και τα ερευνά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσα από αυτά τα 2,5 δις χρειάζεστε εσείς για να συμπληρώσετε εδώ πέρα? Πόσα, ρε παιδιά? Ρωτάω, πόσα, πείτε μου. Λοιπόν, δεν είναι, είναι δυστυχώς υπάρχουν, είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει τεράστια σπατάλη και εκεί πέρα που πρέπει να επενδύει με πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και πολύ μεγαλύτερα ποσά για να μπορεί να συμπληρώσει το πέρα, δεν το κάνει. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός σας για το μισθολογικό ως οργανισμός? Εμείς προϋπολογισμό έχουν 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Ωραία. 3,5 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή είστε στο 60%, σωστά? Ναι. Άρα με πόσο, με 1,4 εκατομμύρια παραπάνω, θα μπορούσατε να συμπληρώσετε... Συγγνώμη, από πολλαϊκά θα κάνετε παπάδες. Ειλικρινά σας λέω. Γι' αυτό ξεκινάμε και το καινούριο πρόγραμμα τώρα, το οποίο θα λέει με τα πώς, έτσι. Θα έχουμε τώρα, προσπαθούμε να πάρουμε από τον ΑΕΔ άτομα. Τι, για τα απογευματινά χειρουργία? Όχι. 55-67 ηλικία, σαν το γυαλί, ώστε να μπορέσουμε να επανδρώσουμε ταμιακά το νοσοκομείο για τους τουρίστες. Δηλαδή, θα έρχεται και δεν θα φεύγει και θα μας χαιρετάει, επειδή δεν έχουμε προσωπικό να πληρώσει. Πέρσι έγινε η πρώτη προσπάθεια και μαζέψαμε 260 χιλιάρικα. Έτσι, από μία προσπάθεια. Αυτή τη φορά πιστεύω θα. Άμα πας εσύ Αμερική και πάθεις κάτι. Τελειώσαμε. Θα δουλεύεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου να το πληρώσεις. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τι γινόταν έτσι. Δηλαδή, ερχόταν ο τουρίστας, είχε ένα ατύχημα. Ερχόταν ο τουρίστας, έπαιρνε μέσα, τον βλέπανε, τον περιθάλπανε. Συμφωνόταν, λέει, παιδιά, θέλω κάτι. Όχι, γεια σας. Έφευγε. Εμείς καταφέραμε και βάλαμε ένα POS πέρσι και μαζέψαμε 260 χιλιάρικα. Εάν το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα, εγώ πιστεύω ότι τα 260 χιλιάρικα θα είναι τουλάχιστον τα διπλάσια. Τα διπλάσια. Για να μην πω τα τριπλάσια. Ακούστε λίγο κάτι. Το θέμα αυτό ξεφεύγει λίγο από τις δυνατότητες της δικιάς σας, του οικονομικού διευθυντή κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει η πολιτεία να δώσει λύσεις και τα προβλήματα. Και οι λύσεις τους είναι γνωστές, δεν είναι τίποτα περίπου τα θέματα, είναι πάρα πολύ σαφές το τι πρέπει να γίνει. Οι γιατροί δεν μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν στο να ζουν σε αυτό το χώρο. Το κόστος ζωής. Έτσι. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δεν αισθάνονται ασφαλείς και δεν μπορούν να μείνουν σε αυτό το νησί ή στα υπόλοιπα νησιά που εξαρτώνται από την ΚΟ. Γιατί δεν είναι ασφαλής. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο την ΚΟ και την Ίσιο και την Τήλο κλπ. Αφορούν όλο τον Ανατολικό Αιγαίο και όλο τον νησιωτικό χώρο. Επομένως, να ψάχνουμε εμείς και να ψάχνετε κι εσείς να βρίσκετε λύσεις, ωραία, λύνονται κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, γίνεται μια καλύτερη διαχείριση. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Αυτό και αυτό που γίνεται με τους γιατρούς. Βλέπετε, αποσπούμε γιατρό από εδώ, κάνουμε προσωρινή λύση, κάποια στιγμή μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και ποτέ δεν λύνεται το πρόβλημα. Τι γίνεται με τη στέγη για τους νέους γιατρούς που έχουν εδώ? Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δύο χώρους, τους οποίους μας τους έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Ναι. Είναι μέσα στη Μαρίνα, είναι δύο διαμερίσματα, τα οποία φιλοξενούμε μόνιμα γιατρούς οι οποίοι έρχονται με μετακίνηση. Μετά δεν υπάρχει και αυτό και χρειαζόμαστε και ζητάμε και από διάφορους ξενοδόχους να μας δώσουν κάποιο δωμάτιο, κάποιο χώρο για να στεγάσουμε τον κάθε γιατρό που έρχεται. Αυτό είναι.
στο καινούριο νοσοκομείο. Το οποίο το πληρώνετε εσείς. Όχι, είναι δωρεάν. Είναι χορηγία. Εμείς τώρα, εντάξει, είμαστε άνθρωποι της πιάτσας, έτσι. Μας ξέρουν όλοι, ξέρουμε όλους. Επαφιέμεθα δηλαδή στις προσωπικές σχέσεις και στο φιλότιμο του ξενοδόχου. Αυτό ρε παιδιά, είμαστε μια πολιτεία που έχει κίνητρο το φιλότιμο. Για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και το προσωπικό. Μα ξέρετε, θα σας πω κάτι άλλο. Αυτό, ξέρετε ότι αυτό το νοσοκομείο, ο εξοπλισμός του, ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του στηρίζεται στις δωρεές. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εντάξει, και η κοινωνία πρέπει να συμβάλλει. Θυμάμαι ότι τα ασθενοφόρα ο Νιάρχος τα είχε δώσει. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Το Ίδρυμα Νιάρχος. Κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι, τρία είναι και το ένα. Λειτουργεί. Σωστά. Όχι, το ένα έχει προσωπικό να λειτουργεί. Ναι, ένα λειτουργεί. Παντρωμένο. Και τώρα ξαναμπαίνουμε πάλι στην ιστορία ότι εμείς θα ξαναβγάζουμε και θα κάνουμε τις δευτερογενείς ταξιτήρια τα δευτερογενή. Πάλι με δικό μας προσωπικό, πάλι με ανθρώπους από το στρατό, από το ναυτικό, το λιμενικό κλπ. Ξεκινάμε πάλι το ίδιο πρόγραμμα. Εντάξει. Ενώ μας είχαν πει ότι τελειώνει. Τώρα μας ζητάνε να ξεκινήσουμε πάλι. Δηλαδή για να μην απασχολούμε το ασθενοφόρο τώρα με το να κάνουμε εισιτήριο σε ένα ασθενή που βρίσκεται στο νοσοκομείο, πάει σπίτι του και δεν μπορεί. Ξέρετε τι έγινε, είπατε προηγουμένως κάτι. Εάν το ασθενοφόρο πάρει ένα ασθενή από εδώ και τον πάει, ας πούμε, στην Κέφαλο, έτσι που είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό, για να τον πάει σπίτι του επειδή πήρε ένα εισιτήριο από εδώ, φανταστείτε αν γίνει ένα ατύχημα στον δρόμο και θα πρέπει το ασθενοφόρο να μεταβεί άμεσα, δεν θα γίνει. Οπότε λοιπόν προσπαθούμε λύνοντας, για να λύσουμε μάλλον αυτή την αναγκαιότητα, να κάνουμε τις δευτερογενείς, τα εισιτήρια δηλαδή τις δευτερογενείς πράξεις, ας πούμε, με άλλους τρόπους. Κοιτάξτε να δείτε, σας πω κάτι, Ναύαρχε, αν μου επιτρέπετε, προσπαθούμε εδώ, πραγματικά σας λέω, με πολλή σκέψη πάντα και πολλές συναντήσεις που κάνουμε οι δύο μας κατά κύριο λόγο, αλλά και το ΔΣ, να εφευρίσκουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όμως είναι πραγματικότητα, να εφευρίσκουμε τρόπους για να καλύπτουμε αυτό που αυτονόητα το κράτος έπρεπε να κάνει. Έτσι, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, εγώ λυπάμαι που το λέω, εγώ το τοποθετήθηκα εδώ, αλλά η δουλειά μου νόμιζα ότι δεν ήταν αυτή, αλλά τελικά εγώ είμαι λογιστής που κάνει και δημιουργική λογιστική πολλές φορές. Λογιστής δεν είμαι, οικονομολόγος. Είμαι οικονομικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις και λειτουργώ δημιουργικά πολλές φορές. Και ήρθα εδώ και έκανα ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, τι κάνω, προσπαθώ να βρούμε λύσεις και να λύσουμε προβλήματα τα οποία, σας λέω, αυτονόητα το κράτος έπρεπε να τα έχει λυμμένα. Πείτε ένα παράδειγμα. Σαν κάποιο ασθενοφόρο. Είναι δυνατόν να μην έχει δύο ασθενοφόρα, τουλάχιστον τρία. Είναι δυνατόν, ας πούμε, στην ΚΟΣ, στο νοσοκομείο της ΚΟΣ, να μην έχει δύο παθολόγους. Λέω εγώ τώρα, δεν λέω τέσσερις που προβλέπουν. Δύο. Καμιά ερώτηση. Εάν στελεχώναμε όλο το οργανόγραμμα και για να καλύψουμε την απόσταση με το πραγματικό πληθυσμό που έχει το νησί, το διπλασιάζαμε και όλο μάλιστα και το στελεχώναμε. Να διακόψω λίγο, πρόεδρε. Γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο το οποίο ζούμε τώρα. Ναι. Έχουμε ένα hot spot εδώ. Έτσι, το οποίο έχει 5.000 κόσμο μέσα. Όλοι αυτοί επιβαραίνουν το σύστημά μας εδώ. Συν ότι έχουμε 160-165 γυναίκες οι οποίες είναι έτοιμες για εγκυμονούσες να και θα γεννήσουν. Και τρέχουμε πανικόβλητοι εμείς τώρα για να καλύψουμε όλο αυτό το σκηνικό. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, είστε άνθρωπος και εσείς της αγοράς. Εγώ θα πω ένα. Της ρυθμισμένης αγοράς. Ρυθμισμένης, εντάξει. Θα πω ένα υποθετικό παράδειγμα. Στην ρυθμισμένη αγορά είμαι full, 1000%. Θα πω ένα υποθετικό παράδειγμα, το οποίο μπορεί να φαντάζει λίγο περίεργο ή μάλλον λίγο αδύνατο, αλλά είναι και τόσο κοντά στην πραγματικότητα. Ξέρετε πόσα τουριστικά λεωφορεία έχει στην ΚΟ κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον 200. Οι δρόμοι μας ξέρετε πόσο μπορούν να εξυπηρετήσουν, το 50. Εάν ένα τουριστικό λεωφορείο, εγώ δεν θα πω ένα τουριστικό, θα πω ένα μίνι μπας, τρακάρει με 30 τουρίστες μέσα, ξέρετε τι θα γίνει εδώ. Δηλαδή εμείς ζούμε κάθε μέρα με το φόβο του να μην έχουμε ένα ατύχημα. Δεν σας λέω τώρα να έχουμε ένα ατύχημα να τρακάρουν 2-3 λεωφορεία και να έχουμε εκεί και εδώ. Σας λέω να τρακάρει ένα λεωφορείο με 30 άτομα. Εδώ ξέρετε τι θα γίνει. Δεν σας λέω το πόσες ζωές θα χαθούν,
που είναι το πιο σημαντικό, σας λέω μόνο τη δυσφήμιση που θα έχουμε σαν τουριστικός προορισμός. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στοιχειοδός το πρόβλημα. Να. Όπως είσαι, το καταλαβαίνω. Και η δουλειά σας δεν έπρεπε να είναι ούτε δημιουργική λογιστική, ούτε διαλογή. Ακριβώς. Σαφώς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έπρεπε να μπορούσατε να έχετε τα εργαλεία να εκτελείτε με αποδοτικότητα. Τέλος. Και να πετυχαίνουμε στόχους. Εδώ δεν μπορείτε, έχετε πρόβλημα στο να αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα υπό νορμάλες συνθήκες. Πόσο μάλλον να συμβεί και ένα ατύχημα. Ακριβώς. Αγαπητέ Ναύαρχε, εμείς πετύχαμε ένα πράγμα εδώ. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, το λέω γιατί είναι πραγματικότητα. Ήρθαμε σε αυτό το νοσοκομείο, το βρήκαμε με 1.780.000 χρέη και σήμερα έχουμε 0. Δεν πενευόμαστε, λέμε ότι φέραμε το νοσοκομείο τουλάχιστον οικονομικά σε αυτό που έπρεπε να το φέρουμε. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε τους προμηθευτές για να μην έχουμε πρόβλημα και εκεί. Γιατί ένας προμηθευτής που δεν πληρώνεται στην ώρα του είναι φυσιολογικό σε μια διαγωνισμό. Δεν έχετε κανένας. Αυτό μπορούσαμε να το διαχειριστούμε οι δύο μας και το διαχειριστήκαμε. Αλλά δεν μπορούμε όμως εμείς να φέρουμε γιατρούς. Πραγματικά το λέω. Κάποιος άλλος πρέπει να τους φέρει. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις ακόμα γρήγορα. Καλό, ό,τι θέλετε. Τι τσακώνονται. Πείτε ότι θέλουμε να είμαστε μονιασμένη χώρα. Ηλία μου, μη λες πράγματα ανυπόστατα. Λοιπόν, ερώτηση. Για εργολαβίες, υπάρχει γραμμή... Η γραμμή να, ήταν πριν... Να σταματήσουμε, να μην έχουμε το προσωπικό ή την καθαριότητα να πάει να γίνει ιδιώτης. Αυτό ξεκίνησε ο κύριος Χρυσοκοίδης, είπε ναι, πάμε σε εργολαβίες. Ναι. Έρχεται ο κύριος Άδωνης, μας λέει stop, καμία εργολαβία. Καμία εργολαβία. Να γίνουν εργολαβίες τώρα. Τώρα ανάποδο πάλι. Τώρα πάμε σε εργολαβίες. Πριν ήταν όχι εργολαβίες, τώρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ναι σε εργολαβίες. Ναι. Στο μεταξύ όμως τώρα εμείς. Και ο κόσμος εδώ πέρα πώς αισθάνεται γι' αυτό που ξέρετε να χάσει τη δουλειά του. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή ξέρετε, προσπαθήσαμε να βγάλουμε 16 θέσεις. Μέσα σε αυτές είχαμε πόσες καθαρίστριες στα μάτια. Τρεις καθαρίστριες. Δυστυχώς δεν μπήκε κανένα στον κόπο, ας πούμε, να μας βοηθήσει να γίνει προκήρυξη και να προσλάβουν κάποιους ανθρώπους. Προφανώς μας οθούν προς την σύμβαση με κάποιο ιδιώτη. Προφανώς λέω. Mm. Όμως... Πέρα από τη σόχα. Ναι, όμως... Εμείς θα τις καταργήσουμε. Στο μεταξύ εμείς, έχουμε πρόβλημα. Γιατί από τις καθαρίστρες που έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω δύο βγαίνουν στη σύνταξη, ως σε λίγο δηλαδή θα μείνουμε με δύο καθαρίστρες. Έτσι. Άρα είναι δηλαδή, το πρόβλημα είναι πολλαπλής φύσης. Ναι. Άρα πάτε για εργολαβία πάλι. Αυτή είναι η γραμμή. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί εμείς ζητήσαμε αυτή τη στιγμή τρεις καθαρίστριες. Εάν δεν γίνει ο διαγωνισμός, που από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί πάμε, εάν δεν γίνει ο διαγωνισμός, τι θα κάνουμε. Ποιος πρέπει να σας βοηθήσει στις προκηρύξεις. Το Υπουργείο. Και απλά δεν είναι... Αν δεν ανοίγει η πλατφόρμα, να πάμε ξέρω, του επικουρικού προσωπικού, να είναι ανοιχτή ας πούμε, και να πάρουμε, να δηλώσει ο κόσμος ότι εγώ θέλω να δουλέψω εκεί, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, πώς θα πάει να δουλεύει τη δουλειά. Δεν βοηθάει αυτό το εργαλείο, δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν έχετε μια γραμμή, ας πούμε, εδώ μπορεί να έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος προφανώς έχει και βαθιά αισθήματα για μένα, θα ακούσει αυτή την συζήτηση. Προφανώς. Λοιπόν, τι θέλετε να του πείτε, πώς μπορεί να σας βοηθήσει να γίνει αυτή η προκήρυξη, πείτε, τι χρειάζεστε. Θα το αναφέρουμε όλα αυτά τα κολλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και δεν φτάνουμε ποτέ σε προκήρυξη. Για τις καθαρίστριες που σας αυτό, ναι, ναι, αυτό θα το πούμε. Ανοίξτε την πλατφόρμα. Κύριε Γεωργιάδη, ανοίξτε την πλατφόρμα. Ναι. Το επικουρικό προσωπικό. Εγώ θα πει πιο μακριά. Και μονιμοποιήστε και θέσεις. Ξυλώστε το εσύ και ξαναφτιάξτε το. Για τι εννοείς. Εννοώ κύριε Πρόεδρε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η γραφειοκρατία η απίστευτη δεν γίνεται να μας βασανίζει τόσο πολύ. Δηλαδή ένα απλό πράγμα το οποίο πρέπει να περάσει από 30, 40, 50 γραφεία. Ναι, καταλαβαίνω ότι διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και όλα αυτά. Αλλά γίνεται παραδείγματος χάρη. Σας είπα ένα παράδειγμα προηγουμένως. Κλασικό. Εάν στην τελευταία προκήρυξη η οποία έληξε πριν από ένα μήνα είχαμε δύο παθολόγους και λέγανε ναι, παιδιά, ερχόμαστε εμείς οι δύο.
και κάναμε τη σύμβαση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έρχονταν το Δεκέμβριο. Στο μεταξύ εμείς θα περνούσαμε ένα καλοκαίρι έχοντας δύο θέσεις παθολόγων που θα τους είχαμε υποτίθεται εδώ και οι οποίοι θα έρχονταν το Δεκέμβριο. Γιατί λοιπόν να γίνει αυτό? Και να σας πω για κάτι άλλο, αυτό που έλεγα και σε κάποιους φίλους έξω λίγο περιμένοντάς σας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι δύο γιατροί θα βγουν στη σύνταξη. Όσο νουπ, δηλαδή 31 12 του θα βγουν στη σύνταξη. Πόσο ηλικία σε έχετε τόσο γιατρός? 60 κάτι τώρα. Πόσο? Τόσο είναι μεγάλη. Αυτοί που θα βγουν στη σύνταξη είναι. Όχι, όχι. Τη μέσο όρο ηλικία. Κοιτάξτε, άντε να είναι 60-62, κάπου εκεί. Οι περισσότεροι είναι μεγάλοι. Είναι από όλου του γιατρού. Ναι, είναι μεγάλοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Ναι, μεγάλοι. Προσέξτε λοιπόν τώρα να δείτε. Έχουμε δύο γιατρού που θα βγουν στη σύνταξη. Φέτος. Έχουν παρατασιακούς, 31, ήδη ναι, έχουν παρατασιακούς. Είναι παρατάσεις είναι και οι δύο. Προσέξτε λοιπόν τώρα να δείτε. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μου λέει εμένα εφόσον έχεις δύο γιατρούς να βγουν στη σύνταξη προκήρυξε από τώρα τις θέσεις. Και ποιος αποδίδει να τις προκήρυξεις? Μα δεν μπορείς να τις προκήρυξεις. Πώς θα τις προκήρυξεις? Γιατί προκήρυξεις θέσεις και δεν σου τις βάζουμε μέσα στην προκήρυξη γιατί σου λέει αφού έχεις τώρα παράτα μας. Άκου πράγμα. Λέει πόσους γενικούς γιατρούς έχει. Άκω διαφορία. Κύριε Πρόεδρε. Και ο κόσμος πάει σε ιδιωτικές κλινικές προφανώς. Σαφώς. Και υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία απ' έξω τριγύρω μας. Είμαστε περικυκλωμένοι από μια τεράστια βιομηχανία ιδιωτικών γιατρών. Έτσι. Ιδιωτικά ιατρία, ιδιωτικά αμπουλάνς, ιδιωτικά τα πάντα. Άλλη εξυπηρετησφή του φλάει 500-600 ευρώ. Ένα σωτάματα εκεί. Δηλαδή εδώ ζητάς δύο παθολόγους και σου λέει το Υπουργείο. Τι θέλει δύο παθολόγους? Αφού έχει τέσσερις γενικούς γιατρούς, δηλαδή παρεμφερείς ειδικότητες. Ούτε καν μιλάμε τον πληθυσμό των νησιών. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για τα. Ωραία, εντάξει. Ναι. Και υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία ιδιωτικών γιατρίων εδώ πέρα. Ακριβώς. Υπάρχει βέβαια, σίγουρα. Θα σας πω λίγο μερικά πράγματα προγραμματικά. Για να τα ακούσουν εδώ πέρα και οι κάτοικοι. Πρώτα απ' όλα, εμείς κάναμε μια τροπολογία πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Να δώσουμε ένα πριν 1000 ευρώ. Σε κάθε γιατρό και νοσηλευτή που θα έρθει στα νησιά. Αυτό κοστίζει 35 εκατομμύρια ευρώ σύνολο για να γίνει. Μαζί με, θα σου πω και τις άλλες προτάσεις, μαζί, όλο μαζί. Το οποίο είναι 1 ευρώ τη διανυκτέρευση ένα τουρίστα στη χώρα μας. 1 ευρώ. Εσείς τι λέτε εδώ πέρα που μαζέψετε 260.000 ευρώ. Ένα POS, ας πούμε. Ναι, για να λυθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λοιπόν, δεν φτάνει όμως μόνο το bonus αυτό, το κίνητρο. Χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα στη στέγη. Και μαζί με αυτό να υπάρχει μια εξομοίωση του οικογενειακού σχεδιασμού και των κινήτρων που θα έχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που θα έρθουν με τα ωφέλη που έχουν οι εξωματικοί των όπλων δυνάμεων. Πρέπει να εξισωθεί αυτό το πράγμα. Να υπάρχει μια τέτοια υποστήριξη. Και εάν παραμείνουν 5 χρόνια εδώ, εννοείται μετά να τους βοηθήσουμε στην αγορά πρώτης κατοικίας. Με ένα πρόγραμμα ανταλλαγισμού κτλ. Μακάρι να μείνουν, ή αν μπορούμε να βάλουμε λίγο στα θόρυβα τα τηλέφωνα, εάν μπορούν να μείνουν εδώ 5 χρόνια στην ζωτική κοινωνία, προφανώς θέλουμε να τους βοηθήσουμε να το κάνουν το νέο, τη νέα τους πατρίδα. Εδώ. Έτσι δεν είναι? Εδώ είναι το ανάπορο. Μην λέμε ο γερωτικούς μετανάστες, για επαγγελματικούς μετανάστες. Αποκέντρωση, έτσι δεν είναι? Έμπρεκτη αποκέντρωση. Πολλοί θα θέλανε να έρθουν και να δουλέψουν. Αν υπάρχει και το άλλο που είναι πιστεύω, πολύ βασικό επίσης και το τετράπτυχο της πρότασής μας είναι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι και οι γιατροί σας υπάρχοντες εδώ να έχουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών ψηφιακά για να μπορούν να συνεχίσουν την εξέλιξή τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έρχονται εδώ να υπερεφημερεύουν παράνομα κιόλας. Τι να κάνουν, το φιλότιμό τους και αυτοί. Εντάξει, να υπερεφημερεύουν και συγχρόνως να μην μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους και συγχρόνως δεν μπορούν να αρχίσουν οικογένεια. Ναι, ναι. Και συγχρόνως να μην εξελίσσονται επιστημονικά. Χρειάζεται μια ολιστική επανεκκίνηση του ΕΣΥ. Το καλό είναι ότι μαζί με τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουμε σε αρκετά μέρη της χώρας ανανεώσει εξοπλισμό. Εντάξει, υπάρχουν υποδομές, εντάξει, δεν λέω για το κτίριο εδώ, γενικά υπάρχουν μέρη που πρέπει να υπάρχει και επένδυση στα κτίρια και σε εξοπλισμό κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρχουν καλύτερα νοσοκομεία,
και υψηλότερων υπηρεσιών. Η ΣΥΡΟΣ, παραδείγματος χάρη που μόλις πήγαμε εκεί πέρα, είναι τριτοβάθμιο. Είναι. Δεν είναι εδώ, όχι. Λέγεται ότι είναι τριτοβάθμιο. Όχι, δευτεροβάθμιο. Εμείς εδώ είμαστε τώρα. Δευτεροβάθμιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Τι είμαστε, ούτε εμείς δεν ξέρουμε τα λάθη. Κάποια τριτοβάθμιο. Η Ρόδος τριτοβάθμιο δεν είναι. Ναι. Και η Ρόδος και η Ρόδος είναι ένα τριτοβάθμιο. Και, και έπρεπε να υπάρχουν συγκοινωνίες ανάμεσα στα τα νησιά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται δηλαδή, κάποιος να πάει από, ξέρω εγώ, ένα εσύ των Δεκανήσων στη Ρόδο, από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πώς θα, έρθει εδώ πέρα ένας νέος, μια νέα, πέρα από τα κίνητρα για να γίνει γιατρός και νοσηλευτής, πώς θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, εάν δεν μπορεί να... να βασιστεί στην υγεία που θα έχει η οικογένειά του, να πει μπαμπά, μαμά, έλα και εσύ μαζί, ελάτε εδώ πέρα, πώς γίνεται. Αν δεν αισθάνεται σιγουριά. Αν δεν αισθάνεται σιγουριά. Πώς θα αισθάνεται. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε, ότι άρχισε ήδη, είναι πολύ αργά, ξεκίνησε τώρα πια, να γίνεται η αναβάθμιση του ψηφιακού κόσμου. Εδώ ο πληθυσμός, ο δικός μας, ο ιατρικός, το προσωπικό μας, δεν έχει ιδέα, είναι αναλφάβητη. Είναι αναλφάβητη με το τι πρόκειται να συμβεί. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα για το PAX, το σύστημα, και κοιτάνε καλά-καλά. Και λένε τι είναι αυτό, πώς θα γίνεται και τα παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και τελειατρική, πρέπει να υπάρχει και αυτό, πρέπει να υπάρχει και εκείνο. Ξέρετε ότι έχουμε γιατρό που δεν συναγωγραφεί. Δεν ξέρει να συναγωγραφήσει. Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή. Δηλαδή, κοιτάξτε, άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, συμφωνούμε στο ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλέγμα κινήτρων. Ναι. Δεν θα είναι μόνο οικονομικά κίνητρα. Πρέπει να είναι και κίνητρα εξέλιξης και κίνητρα κατάρτισης. Χρονικού συνδυασμού. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα αν δέχεστε προτάσεις. Συγγνώμη, χρειάζομαι καφέ. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ένα καφέ για τον πρόεδρο. Μας έχει φάει το κύμα, νομίζω. Ναι, οικογενειακός συνδυασμός. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί. Ένα μαύρο καφέ, πικρό. Φραπές κέντρο, ας πούμε. Σαν τόσο κρούτα. Εγώ πίνω φραπές κέντρο. Φραπές κέντρο, ό,τι να είναι. Δύο φραπές κέντρο. Θέλεις καφέ. Για να βαθιά θέλετε καφέ. Το πρώτο βήμα. Ό,τι να είναι. Είπαμε να συνοηθούμε για τι μπορούμε να κάνουμε διακομματικά κτλ. Υπάρχουν μερικά σημεία στην παραγωγή πολιτικής που πολύ απλά δύο φιλοσοφίες πάνε 180 μοίρες διαφορά. Λοιπόν, τελείως αντίθετα. Όταν η γραμμή είναι εργολαβίες και συμβάσεις με ιδιώτες για όλες αυτές τις θέσεις, πώς να συμφωνήσουμε εμείς με αυτό. Όχι, εμείς λέμε μέσα στο δημόσιο να έχει δυνατότητα το νοσοκομείο, ένας οργανισμός να τρέχει, να διοικείται σωστά. Εντάξει, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, προφανώς άμα κάνεις εργολαβίες παντού και είναι... Καταρχάς υπάρχει σπατάλη εκεί πέρα, γιατί είναι πιο ακριβές από ό,τι να τα έχει μέσα το δημόσιο. Και θέλει προσοχή όταν λέμε να ξοδεύσουμε παραπάνω χρήματα. Η χρηστή διοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις είναι να δαπανάς χρήματα εκεί που υπάρχει λίπος, να πιάνω τόπο. Και να λες ότι μα ξοδεύω τόσα χρήματα για το σύστημα υγείας. Λογοδοσία εδώ πέρα. Το κάθε ευρώ να το μετράμε, να ξέρουμε που πάει και μετά να επενδύσουμε γενναία στο προσωπικό μας. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή του ΕΣΥ. Είναι υποστελεχωμένο τελείως. Παντού. Παντού. Και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος μετά με τεράστια έξοδο διακομιδών και το καθεξής. Και δεν βάζουμε αξία στην ανθρώπινη ζωή. Ξέρεις, πέρα ότι δεν υπάρχει αξία στην ανθρώπινη ζωή ή από εάν το δεις οικονομετρικά με λογιστική της κυβέρνησης του κράτους, προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος παράγει προϊόν. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα που θα έχει 6,5 εκατομμύρια Έλληνες το 2050 δημογραφικά και να μην τους σώζουμε. Δεν γίνεται. Θα καταρρεύσουμε δημοσιονομικά πολύ πριν από αυτό το σημείο. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Όλα αρχίζουν εδώ. Εάν δεν επενδύσουμε γενναία εδώ πέρα, το οποίο είναι όντως δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να επενδύσουμε. Να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, μια για πάντα. Και να μπορέσουμε να έχουμε και ανάπτυξη και αποκέντρωση και υγεία και μια ανάκαμψη δημογραφικού στοίχημα της χώρας μας. Γιατί το βάρος σε όλη τη... το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας,
Πάνω στα δημόσια νοσοκομεία να το δει. Σαφώς. Και ασφαλής ένιωθε κάποιος στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν, λοιπόν, δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα. Είναι τελικά ουσιαστικό και το ξέρουμε όλοι. Όλοι. Και άρα, τελικά άρα... πάνω στις επενδύσεις να πληρωθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός. Και δεν γίνεται. Όπως είναι στο ειδικό τομέα. Έτσι είναι. Ναι. Να πληρωθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός σε όλους τους υπαλλήλους και εννοείται σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΣΥ. Δεν μπορεί να βάλει 800 ευρώ. Δεν μπορεί να πληρώνει δισεκατομμύρια σε υποδομές ή σε κόστη και σε έξοδα τα οποία δεν είναι νούμερο ένας προτεραιότητας. Τα ψηφιακά έργα, 2,5 δις. Και να φτάνουμε στο σημείο να μην καλύπτουμε τις απλές ανάγκες των ανθρώπων στα θέματα της υγείας. Δηλαδή είναι έξω από κάθε λογική. Οπότε το να εντοπίσουμε τα προβλήματα, αν ζητήσει κάποιος από εσάς τις προτάσεις που πρέπει να κάνετε για να λειτουργήσει το νοσοκομείο και να στελεχωθεί κανονικά, οι προτάσεις σας θα πέσουν μέσα στο 90% του τι πρέπει να γίνει. Αν δεν το κάνουν όλα τα νοσοκομεία και όλοι οι διευθυντές των νοσοκομείων, θα βγει άκρη. Ας το ξέρουμε. Ξέρουμε τι είναι. Και η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία, η οποία βέβαια δεν έχει. Απέριψε η οποία. Αν θα τη διαβάσετε, θα δείτε πώς λέει για όλα τα προβλήματα τι λύσεις προτείνει. Επίσης δεν είναι εξωπραγματικές. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικές και πώς το γίνανε. Για τελευταία ερώτηση, ο Μεριάς μου. Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. ΣΟΧ. Ναι, τις ΣΟΧ. Έχουμε πολλές. Όχι, εμείς έχουμε αρκετές. Πόσες έχουμε, Ρενέζη? Δύο. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Αλλά συνήθως έχουμε πολλές. Πόσες είναι αυτές? Μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Και αυτό για επισφάλεια το πρόσφατο. Ναι. Έρχεται και σου λέει τι θα γίνει, θα με διώξω και αν μείνω, θα φύγω, δεν κάνω. Γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι τελικά, εμείς έχουμε γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κέντρο το οποίο όλος ο κόσμος εδώ πια το γνωρίζει. Είμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο προσφέρει, έχει 3 καλά, 4 καλά τμήματα τα οποία λειτουργούν. Μετά είμαστε οι καλύτεροι στην αεροδιακομιδή. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το νοσοκομείο μας έχει τέτοια εμπειρία στην αεροδιακομιδή που είμαστε μπροστά. Νομίζεις και είμαστε στο Βιετνάμ και στέλνουμε κόσμο. Το κάνουμε. Δηλαδή, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, παντού. Όπου υπάρχει κρεβάτια. Δηλαδή έχουμε γίνει έξοδο. Κοιτάξτε, να πούμε πώς είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, έχουμε κάποια τμήματα τα οποία είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, ας πούμε, η ορθοπαιδική κλινική δουλεύει εξαιρετικά. Έχουμε όμως 3 ορθοπαιδικούς. Η ουρολογική κλινική επίσης δουλεύει εξαιρετικά. Δηλαδή, καταφέραμε να κάνουμε πλέον τις επεμβάσεις προστάτη στο νοσοκομείο και όχι να φεύγουν Ρόδο, Αθήνα κτλ. Το πρόβλημα είναι το εξής. Δίδρο δεν έχουμε, συγγνώμη. Ορίστε, έχουμε. Απλά όχι δικής φροντίδας. Ναι, όχι, έχουμε. Τον δίδρο πάντως έχουμε. Απλά δεν το στεγάσατε στο χώρο μας εδώ, τον έχουμε στο πλατάνι πάνω. Στο κέντρο υγείας πάνω εκεί. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Όντως αυτό που λέει τώρα ο Σταμάτης είναι αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή πολλοί γιατροί μας, εγώ ξέρετε πολλές φορές γίνομαι και κακός με τους γιατρούς, τους λέω ότι εσείς έπρεπε να είστε ειδικευμένοι στα γραφεία κίνησης. Πραγματικά το λέω τώρα να υπάρχει επειδή εσείς γνωρίζετε τι είναι το γραφείο κίνησης. Προσέξτε να δείτε, εμείς το καλοκαίρι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα αεροδιακομιδή, έτσι. Δηλαδή, αν υπολογίσει κανένας ότι μία αεροδιακομιδή κατά μέσο όρο στοιχίζει γύρω σε 7 με 10.000 ευρώ. Η ώρα. Ναι, φανταστείτε τώρα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα για τι κόστος μιλάμε. Εν τω μεταξύ, όπως αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που το νοσοκομείο μας, κύριε Πρόεδρε, δεν διαθέτει ούτε ΜΑΦ ούτε ΜΕΘ. Έτσι. Προσέξτε να δείτε, μέσα στο οργανόγραμμα πιθανόν θα δείτε υπεύθυνο γιατρό της ΜΑΦ. Ναι, το είδα. Το είδατε. Ναι, ναι. Εμείς όμως ΜΑΦ δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, άρα αφού δεν έχουμε ΜΑΦ ή ΜΕΘ. Δεν έχετε ούτε σαν υποδομή. Όχι, τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Απλά υπάρχει ο γιατρός μες στο οργανόγραμμα. Όπως αντιθέτως, θα δείτε κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχουμε ογκολογικό τμήμα.
Εμείς όμως αυτή τη στιγμή έχουμε 100... Το δούμε μπροστά μας και θα μας πνίξει αυτό. Είναι ένα τσουνάμι το οποίο έρχεται. Ξεκινάμε χωρίς γιατρό, κάνουμε τις χημειοθεραπείες. Κάνουμε σε 100 άτομα χημειοθεραπείες. 90... Οι έχουν υπαγορευτεί από κάποιον άλλο. Κοίτα, από ογκολόγο. Ναι, από ογκολόγο γιατρό. Ναι. Από ογκολόγο γιατρό. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ναι. Οπότε κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε. Ψυχιατρική. Η ιατρική φέρνουν την γυναίκα μου από τη Ρόδο. Κυρία Δημητρούλη. Κυρία Δημητρούλη, έρχεται από τη Ρόδο κάθε μήνα. Γεια σας. Και μας βοηθάει. Γι' αυτό βλέπω ότι κάθεστε στη μεγάλη καρέκλα. Και βοηθάτε. Ναι. Πάει φυλακές, πάει δικαστήρια, πάει από εδώ. Κάθε μήνα η σύζυγός και έρχομαι κάθε μήνα και βοηθάω το νοσοκομείο από τη Ρόδο. Η σύζυγός σας. Τι να καταλάβει, βγαίνει η δουλειά αλλιώς. Και μένετε στη Ρόδο επίσης. Ναι, στη Ρόδο. Να έχει και το. Έχει το νοσοκομείο της Ρόδο. Ψυχιάτρο στο νοσοκομείο της Ρόδο. Και βοηθάτε από τη Ρόδο εδώ δηλαδή. Ναι, ό,τι συμβαίνει και μετά έρχεται και 5 μέρες το μήνα, 6 και βλέπει του ασθενεί εδώ. Τι δεν έπρεπε να υπάρχει μόνο ψυχιάτρο. Δεν υπάρχει. Μα εγώ μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες. Δεν υπάρχει ψυχιάτρο καθόλου. Αν δουλεύει αυτό το σύστημα, αν δουλεύει αυτό το σύστημα, δουλεύει από την αγωνία και από την προσπάθεια που κάνει για να και το προσωπικό. Είναι σίγουρο. Διαφορετικά θα κλαίγαμε κάθε μέρα τα περιστατικά. Αλλά ακούστε και κάτι άλλο. Επειδή όλοι μας όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, τη διοίκηση και τους από πάνω μας τους βολεύει να μην φέρνουν τίποτα πρόβλημα. Έτσι. Και οι ίδιοι, γιατί τέλος πάντων μπορεί να φτάσει και η αίσθηση ότι κοίτα, δεν κάνεις κανένα τη δουλειά σου, γι' αυτό υπάρχουν. Δεν πρέπει όμως τα θέματα που τα αφήνουμε για να τα στογγυλεύουμε, προσπαθώντας να βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε. Πρέπει τα θέματα να βάζουμε στη θέση τους και οι απαιτήσεις που υπάρχουν πρέπει να εκφράζουν. Δηλαδή, και εκτιμούμε πολύ ότι τις εκφράσετε εδώ μαζί μας. Εντάξει, νομίζω ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αυτός. Είναι να δεικνύει τα ζητήματα. Ναι, έχει προτάσεις, αλλά προφανώς προτάσεις που κάνουμε απορρίπτονται. Κάνα πρόταση νόμου, τροπολογία, τι απορρίπτουν. Να κάνουμε. Τουλάχιστον να δείξουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό θέλω από εσάς. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, με μία φωνή αγωνίας ζητάμε βοήθεια. Και εμείς τι κάνουμε, μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα σε εσάς, γιατί ελπίζουμε ότι με τη δικιά σας πίεση κάτι μπορεί να γίνει. Διότι προφανώς. Δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω όμως. Γιατί δεν έχω μάθει να κρατάω τα λόγια μου, ούτε ποτέ δεν λέω πίσω λόγια. Προφανώς αυτά δεν φτάνουν εκεί που πρέπει ή μπλοκάρονται και δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί που πρέπει. Δηλαδή, είδατε από μόνος σας. Έχουμε γιατρό για ΜΑΦ και δεν έχουμε ΜΑΦ. Δεν έχουμε ογκολόγο γιατρό για τις χημειοθεραπείες ποιών. Των καρκινοπαθών, δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν γρήπη. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι 100 των αριθμών. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γιατρό να κάνει και θα της κάνει καλή τη θελήση μία γιατρός αναισθησιολόγος η οποία σε συνεννόηση με κάποιον ογκολόγο το κάνει αυτό. Ωραία, από τα πλάνα που ξέρετε και από αυτά που βλέπετε μπροστά σας, θεωρείτε ότι θα προκύψει κάποια βελτίωση στην λειτουργία του. Όχι. Εμείς τρέμουμε ότι σε... Εγώ δεν σας αφήνω να τελειώσετε. Όχι. Ειλικρινά σας λέω. Όχι. Δεν θα έρθει κανένας παθολόγος. Ας μην γελιόμαστε. Δεν θα έρθει κανένας ογκολόγος γιατί δεν προβλέπεται μέσα στον οργανισμό λειτουργίας. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτός ο οργανισμός λειτουργίας που είναι από το 1900 είμαι υποχρεωμένος εγώ και είμαι δέσμιος ενός οργανισμού, δηλαδή δεν υπάρχει ένας μηχανισμός να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω μάθει αλλιώς τη ζωή μου να λειτουργώ. Ξέρετε πότε θα έρθει παθολόγος. Αντίχει και βρούμε κανέναν παθολόγο που είναι η γυναίκα του από την ΚΟ. Τότε μόνο, γιατί προσέξτε να δείτε, είχαμε δύο παθολόγους. Παραιτήθηκαν και φύγανε. Σύμπτωση το γεγονός ότι ο ένας είχε γυναίκα από την ΚΟ και η άλλη είχε άντρα από την ΚΟ. Αλλά γανακτήκασαν, φύγανε. Δεν πρόκειται να έρθει παθολόγος. Μα δεν θα έρθει κανένας γιατρός. Η κατάσταση εδώ είναι τραγική. Και να σας πω και κάτι, είπατε προηγουμένως μια κουβέντα. Και θα την επικροτήσω λοιπόν. Ότι αυτό το νοσοκομείο δουλεύει.
Γιατί κάποιοι από τους γιατρούς, οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι πολύ συγκεκριμένες, κάποιοι από τους γιατρούς δίνουν τη ψυχή τους και τη ζωή τους, το ίδιο και οι νοσηλευτές, και η διοίκηση μαζί με το διοικητικό προσωπικό κάνει ένα τεράστιο αγώνα να κρατήσει οικονομικά, αλλά και να στελεχώσει με προσωπικές γνωριμίες πολλά κομμάτια του νοσοκομείου που είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή είναι προσωπική γνωριμία του ότι έρχεται παραδείγματος χάρη ένας παθολόγος ή κάθεται 20 μέρες. Τον παρακαλάμε, ο Σταμάτης, ο Ηλίας. Βάζουμε γνωστό. Πρέπει να σας πω από το συμπληρωτικό πίνακα του προσωπικού. Το λέω ΟΜΑ και ευχαριστώ γιατί και εσύ μίλησες ΟΜΑ. 13 επικουρικοί νοσηλευτές με τσαντίζει παραγωγή. 13 από ένα οργανόγραμμα που έπρεπε να είχε 87 οργανικές θέσεις και έχει 52 μόνιμους. 52 μόνιμους και 13 επικουρικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καταλαβαίνεις πώς αισθάνονται. Πώς αισθάνονται. Και αυτοί και βγάζουν δουλειά. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα με τα παιδιά από τον ΟΑΕΔ. Πόσα παιδιά ήταν τον ΟΑΕΔ? 15. Πόσα? 15. 15 παιδιά από τον ΟΑΕΔ. Τα οποία έχετε πάρει τον ίδιο μισθό, πόσο σας κρατώ τώρα? Εδώ και 7 χρόνια και πάμε για τα 8. Όχι, πόσο παίρνεις Ρενέζη, πες μας. 733 ευρώ. Πόσα? 733 ευρώ. Εδώ και 7 χρόνια. Με 3 αυξήσεις στο κατώτατο μισθό. Εμείς δεν κουνιόμαστε. Γιατί είμαστε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν κουνιόμαστε, δεν μας αλλάζουμε το μισθό με τίποτα. Χώρια ότι μας έχουν περίμενος όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα τα αλλάξουμε. Θα τα αλλάξουμε, θα επενδύσουμε στην υγεία μας. Κάποια στιγμή πρέπει να προσέξουμε τους Έλληνες. Έτσι, ναι. Θα χαθούμε, θα εξαφανιστούμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και άμεση σχέση με το δημογραφικό αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Άμεση σχέση. Θα ψάχνουμε να βρούμε τον Έλληνα. Και τεράστια απόδοση, ρε παιδιά. Αποδίδει, δηλαδή, με ένα καλωστημένο σύστημα υγείας, ανοίγεις αναπτυξιακές δυνάμεις στη χώρα. Πραγματικά το κάνεις. Δηλαδή, αποδίδει από μόνο του αυτό. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε να πούμε τι. Υγεία και παιδεία. Και να έχεις να διαβάζεις διαφήμιση, διαφημίζεις από τον Τούρκο απέναντι τώρα. Συγγνώμη, απέναντι. Ελάτε εδώ, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε εκείνο. Αισθάνεσαι και περίεργα ζώντας εδώ πέρα. Πολλές φορές, Πρόεδρε, τα συμφέροντα ξεφεύγουν από τη δικιά μας λογική, την απλή λογική που έχω. Πολλές φορές. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη βγαίνει κάποιος και σου λέει: Έλα ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Πάμε απέναντι. Πάμε απέναντι να μας θεραπεύσουν. Για θα κεραστείτε κάτι, πήραμε κάτι να κεράσουμε, αλλά βλέπω... Έχουμε να πούμε κάτι κυριολεκτάκι, ξέρω κάτι έχει. Έχουμε, μας πάχυναν πολύ απότομα στην Αστυπάλα. Εκεί, εγώ είμαι στην Παλίτης. Αλήθεια. Η καταγωγή μου είναι από εκεί, ναι. Είμαι και δημότης Αστυπαλαίας και τίποτα πάντα. Ναι. Χάρηκα που πήγατε εκεί. Ναι, 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 πείσαν πολύ. Κατάλαβες, έχουν πει όλοι. Το Αιγαίο είναι λίγο αφιλόξενο από το πράγμα. Δεν είναι αφιλόξενο. Δεν είναι, απλά θέλει να σε γνωρίσει. Εμείς εδώ έχουμε εξοικειωθεί. Δεν ζητώ την εμπιστοσύνη του κόσμου με μία επίσκεψη. Αγωνιζόμαστε τα εγγόνια μας. Παιδεία, τη διαλύσεις. Την υγεία την εξαφανίσαμε. Δεν θα βλέπετε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αμαρτωλή κατάσταση. Διαλύθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια δηλαδή? Όχι. Λέω διαλύθηκε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια από διαλύθηκε. Δεν υπάρχει πια τίποτα. Ο βουλευτής έκλαιγε. Έκλαιγε. Άμα φτάσαμε στο σημείο αυτό στην Αθήνα να μην μπορούμε να περιθάλψουμε. Τον πατέρα μας και κάνει να βαθιά. Είστε καλά. Η ομπρέλα πότε θα μπει εδώ πέρα να μας φυλάξει? Γιατί κάτι ομπρέλες ακούω να φυλάξουν το Αιγαίο. Κατάλαβε. Έχουμε πολλά θέματα. Πολλά θέματα, αλλά το θέμα των... Γεια σας, πώς είστε?
Εγώ το θέμα της υγείας έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε το άκρο ναότο της κοροϊδίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ιδιωτικές. Η ώρα είναι για την κοινωνία να μας δίνει, να μας μιλάει σε εγκλέτικα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε εγκλέτικα, με κοινικά. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Επειδή ξέρω καλά αγγλικά, όμως, ας τη μεταφράσω εγώ. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Το Αιγαίο, μη τη λέγαμε, είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Αυτή γιατί το κομματιάζουμε. Εδώ μέσα στις Κυκλάδες το κομματιάζουμε. Μα αυτό μέσα λέω. Μέσα να τα κάνεις αυτή διαφορά. Μα αυτό λέω. Ξέρω. Λοιπόν, πήρα στη μια γεύση το βράδυ, θα πάμε. Πάμε. Να, κάτι λίγο. Ευχαριστώ. Πώς είσαι, εντάξει. Ο ΑΕΠ. Τι, 733 ευρώ. Πόσο καιρό. Όχι, πόσο. 850 το μήνα. Γιατί είναι νοσηλευτής. 850 το μήνα. 12 το στιγμή. Πόσο είναι και πληρώνεις. 300. Τρίτη εκπροσωπή. Τρία παιδιά. Συγχαρητήρια! Είναι αυτά. Μπράβο. Και η γυναίκα σου δηλαδή. Είναι νοσηλεύτρια και γίνεται της καρδιολογικής κλινικής. Μπράβο σας που τολμάτε να μεγαλώσετε την επιγένειά σας με τόσο μεγάλη κατοδική ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς μπορεί να γίνει δουλειά μου. Α, μπορούμε. Σωστά. 11 είναι ακόμα για σώστες. Σε κάποιες καταρχάς. Όχι, εγώ είμαι. Δεν έχω. Δεν έφυγα μέσα στο νοσοκομείο. Απλά έφυγε για αυτόν τον λόγο για το θέμα. Το ότι είχε γίνει το τροχείο με τρεις τραυματίες. Το δικό μας το παιδί κατέληξε στο κόσμο. Ακριβώς καιρό αυτό. Το 22 έγινε, 25 Ιανουαρίου. Πρόσφατα. Και δεν είχε ασθενοφόρο δεύτερο να κατέβουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να συνεργαστεί το ΕΚΑΒ. Γιατί δεν γίνεται το ΕΚΑΒ να φεύγει τώρα να πηγαίνει σε ένα δρομολόγιο και μετά να λέει. Να τυχαίνει ένα άλλο πιο επίγον και να μην ξέρω να πάει. Διαλογή. Και να γίνεται. Εμπόλεμη και να κουβαλάνε με καρό του ανθρώπου τώρα. Έτσι. Πρέπει να το δείτε. Αυτά είπατε σήμερα. Μετά. με το γεφύρι τότε α πούμε είχαν πει να το φτιάξουν, δεν το φτιάξανε τότε ο Δήμαρχος. Μετά το κάναμε μπάλα στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο Δήμαρχο. Το έφτιαξε ο καινούριος δήμαρχος και τα σημεία, αλλά το ορεινά στην ίδια ακόμα είναι ρημαδιό πάνω. Πώς λεγόταν αυτά τα σημεία σου. Λαγκουβάρδος Εμμανουήλ. Είναι τα δύο παιδιά που φύγαν και Κωνσταντίνος. Και αν δείτε και εδώ πέρα, ας πούμε, 19. Έχω μέσα, ας πούμε... Σε αυτήν την γέφυρα, λες. Και πιο πάνω ο δρόμος είναι ρημαδιό όλα. Πέρα από αυτό, δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω, αλλά δεν γίνεται ένα ασθενοφόρο να πάρει τρεις τραυματίες. Θα βάλει τον ένα πάνω στο φορείο το κανονικό, το άλλο κάτω. Ποιο θα βοηθήσει το ασθενοφόρο, ο διασώστης πίσω. Ούτε για ένα ατύχημα. Θα πέσουμε. Άμα δεν μπορεί. Άμα δεν μπορεί να κάνει κάτι, α το κλείσουν να το κάνουν γεφύρια εδώ. Μα οι ιδιώτες πάνε να το κάνουν. Γιατί κούρδιο σώστη. Γεφύρια εδώ. Είναι αυτό το ορεινά σφυντιού. Τα έχω αναρτήσει πολλές φορές. Ορίστε. Από εδώ περνάει κόσμος. Πόσος κόσμος περνά από εδώ. Κοιτάξτε εδώ γεφύρια. Ορίστε. Περνάει χιλιάδες κόσμος. Η καραμέλα πρέπει να σταματήσει πλέον. Και χειρότερα. Υπάρχει σημείο που δεν έχει καν στη Θεό. Α, μπράβο. Μετά την Παναγιά την Μελό. Άλλη μια κυρία που πάει στο βουνό πάνω. Ορίστε. Το έχετε αναδείξει στο Δήμαρχο, στις αρχές, στο πιστεύω. Και. Αυτό είναι της περιφέρειας, ορίστε. Της περιφέρειας τι λέει λοιπόν. Θα κάνουμε έργα ακόμα. Έχουν κάνει ασφάλτο μετά το γεφύρι για να φανεί ότι, είναι, ότι δεν είναι η γέφυρα του. Υπάρχουν και ντοκουμέντα στη δημοτική τηλεόραση από το τροχείο. Καλό. Δεν θα μας τρελάνε αυτοί μας. Είμαστε πολίτες και νομίζω ότι πρέπει να μας άξει της μοίρας μας. Και όχι να φοβόμαστε. Και εδώ ο γιατρός δεν έχει. Τι θα κάνουμε. Ναι, το είδαμε. Ευχαριστώ που το μοιράστηκες. Τίποτα. Εγώ απλά όποιος έρθει... Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι Μανώλης λεγόταν ή... Μανώλη Κωνσταντίνος. Και Εμμανουήλ λεγόταν το πλήρες όνομα, Εμμανουήλ. Εμμανουήλ Κωνσταντίνος. Δύο ονόματα έχει. Ο άλλος το παιδί ήταν Μάξιμος Άδωνης. Άρα λοιπόν... Μανώλης. Μανώλης το φωνάζαμε. Μανώλης και ο Μάξιμος.
Ωραία. Άρα στο όνομα του Μανώλη. Και του Μάξιμου. Και του Μάξιμου. Και της Διονυσίας πέρυσι που χάσαμε στην Καρότσα. Επομένω έχεις το λόγο μου ότι εάν μπορέσουμε και όταν θα είμαστε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα κάνουμε όσο επένδυση όσο χρειάζεται για να δουλέψει επιτέλους η υγεία για τον Έλληνα πολίτη, να αποδώσει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι καθημερινότητά μας το 2024, μετά από τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται. Και μετά να πληρώνει 7 δισεκατομμύρια ο Έλληνας πολίτης, 7 δισεκατομμύρια ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. 7 δις για την υγεία. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πώς είστε? Γεια σας. Οι πιο παλιές έχουν κλείσει όλες. Οι παλιές έχουν κλείσει. Ναι, έχει μείνει του Αγίου Δημητρίου τώρα που δουλεύουν 5 μονάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα Θοδωρή μου εδώ, της ΔΕΗ στον παππού μου. Της ΔΕΗ στο όνομα του πατέρα μου και στη δουλειά του παππού μου. Εντάξει, θα πάμε, καλά. Θα βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά. Για όλα καλά είναι. Πάμε βολίδα. Χαιρετίχο. Ψυχολόγος είμαι. Πολλά συγχαρητήρια. Όχι τώρα σε βάλω εδώ στις κάμερες, αλλά τα παιδάκια, να ξέρεις, εκεί τα ανήλικα δέχεται παρεμπόδιση στην Ίσυρο. Θα έχετε ακούσει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ. Δεν έχουν καμία φροντίδα από ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο κλπ. Άρα, εάν είναι να πάτε παρέα εκεί πέρα, μίλα λίγο αν μπορείς. Καλή ιδέα. Ναι. Δεν το ήξερα όντως. Εμείς βοηθάμε, έχουμε στην ομάδα μας στην Ευρωβουλή μερικούς που έχουν εμπειρία σε αυτά και τους έχουμε ήδη διασυνδέσει λίγο με το κουμπί. Πάμε να έχουν όμως μόνοι. Τώρα λες τα αυτονόητα. Και μάλιστα στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο στην Ελλάδα ένας ψυχολόγος. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο στην Ελλάδα και στην παιδεία, αλλά στην υγεία πλέον έχει υπάρξει κατάρρευση. Πλήρης. Πάρα πολύ σημαντικό. Καλύτερους επαγγελματίες για αύριο. Εντάξει, η παιδεία κατά τη γνώμη μου έχει δύο ρόλους. Προφανώς ο δεύτερος είναι και αυτός. Να μπορείς να έχεις ένα μορφωμένο, καταρτισμένο, ανθρώπινο δυναμικό, να είναι παραγωγικό στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά ο πρώτος ρόλος, κατά τη γνώμη μου, και πιο σημαντικός, είναι η κριτική σκέψη. Να μπορείς να έχεις δεξιότητες, να μπορείς δηλαδή να αντιλαμβάνεις τον κόσμο σου και να μπορείς να δράσεις, να προσαρμόζεις. Αυτό, αλλά αυτό πρέπει να αρχίσει πιο νωρίς, το πανεπιστήμιο. Πολύ πιο νωρίς. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ. Εντάξει. Ελεύθερη επαγγελματία. Λίγο απόρριψη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα ήθελα να πω νοικοκυρά. Γιατί κανείς δεν το λέει στην νοικοκυρά, η οποία είναι πιο αδικημένη. Πιο σκληρά εργαζόμενη, αλλά και πιο αδικημένη. Και ειδικά σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Και αυτό έχει όμως ένα ρόλο. Έχει να κάνει και οι γυναίκες δυστυχώς. Το ρόλο μας δεν τον υπερασπιστήκαμε όσο θα έπρεπε. Και πληρώνουμε και την ύφη εμείς οι γυναίκες, γιατί έχουμε πολλαπλούς ρόλους. Και αυτό, πλέον αυτό δεν είναι επιλογή. Δεν είναι επιλογή. Ναι. Είναι μονόδρομος να δουλέψεις έξω. Και όταν λες ότι είσαι νοικοκυρά, συναντάς και λίγο έτσι, εντάξει, αυτό είναι πολύ άδικο. Το στίγμα δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει. Είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου. Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι η ευκαιρία για όλες τις γυναίκες να αισθάνονται ασφάλεια στη χώρα μας. Και να μην έχουν τις γυναικοκτονίες έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι άλλο κεφάλαιο. Και μετά από αυτό να υπάρχει ισότητα σε κάθε έκφραση της ζωής που αποφασίσει η γυναίκα να ακολουθήσει. Αυτό. Να έχει επιλογές. Να έχει επιλογές. Δεν έχει επιλογές σήμερα. Να έχει επιλογές. Όλο το ζήτημα της πολιτικής για μένα δεν είναι ανάπτυξη κτλ. Είναι ο κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα να μπορεί να διεκδικήσει την ευτυχία του ή της. Αυτό. Τι θέλουμε στο τέλος της ημέρας. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέτρα και σταθμά, τις ίδιες βλέψεις, τις ίδια κριτήρια. Θέλουμε να μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Μεγάλη κουβέντα η ευτυχία. Με τους δικούς μας όρους.
Αυτό. Το πρώτο βήμα είναι μια καλύτερη ζωή. Υπάρχουν υποθέσεις για να υπάρχει. Δηλαδή, άρα και εγώ εύχομαι εσύ ως νοικοκυρά να είσαι ευτυχισμένη. Δεν είμαι νοικοκυρά, αλλά θέλω να υπερασπίζω με τις νοικοκυρές. Γιατί είναι πολύ αδικημένες. Και θα πρέπει και εσείς να πρέπει, αν θα έρθετε στην εξουσία, θα έπρεπε οι γυναίκες, αν έχουν την επιλογή να είναι στο σπίτι τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, γιατί πιστεύω για μένα ότι υπάρχει πιο δύσκολο επάγγελμα το να διαμορφώνεις χαρακτήρες. Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, η άποψή μου είναι ότι και οι δύο γονείς. Και θα έπρεπε να ανταμείβεται η γυναίκα που είναι στο σπίτι. Θα έπρεπε να έχει μισθό και μάλιστα να είναι καλοπληρωμένη. Γιατί οι γυναίκες που δουλεύουν έξω και να κάνουν, παίρνουν γυναίκες για το σπίτι, είναι καλοπληρωμένες οι γυναίκες, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτό μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό και μετά θα σε αφήσω να μην σε ενοχλώ. Δεν με ενοχλείς. Είναι ότι δεν πιστεύω καθόλου και θεωρώ ότι είμαστε επικίνδυνο αυτό το αφήγημα που έχουμε καλλιεργήσει, η κυβέρνηση καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια περί ατομικής ευθύνης. Ότι εσύ μόνο ευθύνεσαι για τον εαυτό σου, για την μοίρα σου, εσύ μόνο ευθύνεσαι για το παιδί σου. Μέχρι κοινωνική ευθύνη. Και η κοινωνία πρέπει να έχει και τον πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και τις θεσμικές δικλείδες για να μπορεί αυτό το παιδί που λες να ανθίσει στη ζωή του. Πέρα από το χρόνο στο σπίτι. Και φυσικά η παιδεία, όσο πιο. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Και όχι μόνο για τα παιδιά, και τους γονείς, όλη η παιδεία της χώρας μας. Αυτό το πράγμα είναι μια επένδυση που αποδίδει τεράστια ωφέλη στο μακροπρόθεσμο. Newfoundland. Έχω πάει στο Newfoundland. Ωραία. Ναι. Ξέρεις γιατί. Είχε ένα υδραυλικό πρόβλημα ένα αεροπλάνο μια φορά που πήγαινε από Φιλαδέλφια, Άμστερνταμ. Ναι, ναι, ναι. Και γύρισε πάνω από τον ωκεανό και το ζητήκαμε στο Gander, Newfoundland. Δεν έχεις πάει. Δεν έχω πάει, όχι. Είσαι εδώ. Αγόρι κορίτσι. Αγόρι. Λόγω παιδιπίνου. Παγωτσό. Συγγνώμη. Ο σώστης, ε. Δεν τάτσι μαζί στην περιοδία μας. Ε. Μας και μας σώσεις. Πού είναι ο ναύαρχος. Ξέρεις κάποτε είχε κάτι πρόταση στο λιμενικό να πάρουν τέτοια σκυλιά για να παγωτσόμαστε. Γελούσαμε. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Δεν είναι λίγο βαρύς για να πω σώστης. Όχι. Αλήθεια. Τι μαθαίνουμε. Και εγώ νομίζω ότι φάρει λίγο να πω σώστης. Στο πρώτο γαλλικό παρασώ σκυλό. Είναι Portuguese water. Ναι. Υπέροχη είναι. Υπέροχη. Κολυμπάει δηλαδή πολύ. Ναι. Αυτός. Α, δεν παίζω. Δεν παίζω. Να σου πω, είναι ένα παγωσώστης. Είναι γιούπαρος. Είναι διασώστης. Τον έχει εκπαιδεύσει η Ιταλίδα, ναι. Τα παγωσόστρια, ναι. Στην Ιταλία το έχουν πάρα πολύ. Εδώ μένετε στην ΚΟΟ, πόσο καιρό. Ναι, εγώ είμαι Ισπανοεβραϊκής. Μπεμπελάιο. Πώς το λέτε. Μπεμπελιόν. 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 Και τι τώρα, μπεμπελάιο. Αντί στο νερό. Ναι, στο νερό. Να βγάλουμε τσίπλες. Βγαίνει τέλειο. Να βγάλουμε τσίπλα. Έχουμε την κρυσαλιάρα. Έχουμε την κρυσαλιάρα. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Πώς με καταλάβετε κατευθείαν. Έλα εδώ Στέφανε. Εντάξει. Ναι, ναι. Να βγάλουμε την άλλη τσίπλα και να σε αφήσω ίσο. Λοιπόν. Γι' αυτά να κάνεις κάτι. Εμένα με... Μου ραγίζουν τα καρδιά τα, όταν βλέπω τα άλογα, τα γαϊδουράκια. Αγελάδες. Καλά, ας πούμε όταν βλέπω στην Ήδρα, εντάξει η παράδοση, αλλά να υπάρχει και ένα όριο στο πόσο κουβαλάνε αυτά τα ζώα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Τους λες, πέρυσι δεν είχαμε ένα άλογο που είχε καταρρεύσει στον δρόμο από την... Γιατί εδώ οι Ελλάδες μέσα κάψουνα, χωρίς νερό. Θα πω άμαξα, θυμάσαι. Τι ήταν από τη ζέστη, από τον ήλιο. Και εδώ στην ΚΟΕ είχαμε τις αγελάδες. Συνδυσμένες. Γι' αυτά, για τα ζώα να κάνετε κάτι. Εγώ γι' αυτά παλεύω. Γιατί οι άνθρωποι έχουν φωνή, τα ζώα δεν έχουν. Να τον πάρω περιοδεία, σε παρακαλώ. Δάνεισέ το μας για μερικές μέρες. Πάρω μαζί μας, τον πάρω μαζί. Μπορώ να τον έχουμε ανάγκη κιόλας. Αχρίαστο. Εντάξει, αλλά φάγαμε, ξέρεις. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάρεν. Ευχαριστώ, un placer. Μιλάς ισπανικά. Καλή δύναμη. 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 Καλή δύναμη
ήταν σταθερή. Ναι, και τώρα πάλι. Αφού είστε κίνητρα. Και κίνητρα, και όχι μόνο φορολογικά κίνητρα, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό χωρίς νοσοκομείο. Δεν γίνεται. Θα ξεφτυλιστούμε τελείως. Τελείως. Το νοσοκομείο είναι μεγάλο πρόβλημα. Μου είπαν ένα ατύχημα με τρία παιδιά, στο πούμε, και αφήνουν ένα. Δεν μπορεί να πάρει το ασθενοφόρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά για να έρθει. Είπε η κόρη σου σήμερα. Τουλάχιστον να έρθει άλλο ξενοδοχείο να με ζητήσει να του κεράσω το ένα και κατά ένα. Πολύ ευγενή. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω ένα συνέδριο 1000 άτομα από όλο το παγκόσμιο στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι καλό στο μέρο συνεδριακό. Λοιπόν, αλλά πώ θα το προωθήσουν να γίνει οικό εδώ όταν υπάρχουν. Για τον ιατρικό τουρισμό υπάρχουν πάρα πολλοί σκόπελοι για να έρθουν ένα μεγάλο συνέδριο ιατρικό εδώ στην κόπη την Ελλάδα. Προωθούν πιο πολύ τις πρωτεύουσες των νομών και όχι εμάς εδώ πέρα. Εκεί τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κάτι εκεί. Καταρχάς υπάρχει το ευρύτερο θέμα νησιωτικότητας, το οποίο είναι οι συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών. Ναι, σίγουρα και αυτό. Εάν δεν επενδύσεις στις συγκοινωνίες, σε υγεία και σε παιδεία, δεν πρόκειται να έχεις την οικονομία κλίμακας που χρειάζεται για να μπορείς να έχεις αυτόνομη παρουσία εδώ πέρα, χωρίς να βασίζεσαι σε πρωτεύουσες. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον όμως, το βασικότερο για εσάς παιδιά εδώ είναι να μπορείτε να ανασάνετε από θέμα ρευστότητας, κατά τη γνώμη. Οι τράπεζες δεν δανείζουν. Προκαταβάλλετε φόρο εισοδήματος χωρίς λόγο. Μπορώ να πει ότι θα υπάρξει ρύθμιση στις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή σχολοκερδούν τελείως στις πλάτες του ελληνικού λαού. Θα καταργήσουμε την προκαταβολή φόρου εισοδήματος στους επιχειρηματίες, διότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις για την χρονιά χωρίς να ξέρεις τι αποτέλεσμα θα έχεις. Και αν έχεις κέρδη κάτω από 220.000 ευρώ το χρόνο, θα μειωθεί η φορολογία σου στο 17% από το 2022. Να ενισχύσουμε έτσι την μικρή επιχείρηση, την μικρομεσαία επιχείρηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που υποτίθεται έχει τόσους πόρους, πάει μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχει έρθει καθόλου εδώ να βοηθήσει. Αυτό σίγουρα είναι μια σωστή κατεύθυνση, το να καταργήσετε το φόρο, την προκαταβολή του φόρου. Επιχειρηματίες είναι, το καταλαβαίνω. Σίγουρα, αλλά για τον τουρισμό χρειάζονται και πιο βαθύτερες τομές. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό. Υπάρχουν χρόνια προβλήματα. Και παίζουν μια ιδέα δική σου. Μια ιδέα δική μου. Καταρχάς να δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις εδώ τις τοπικές. Να μπορούν να είναι ανοιχτές όλο το χειμώνα για να έχουμε το δεκάμινο τουρισμό. Έστω οι μισές. Να μην είναι μια νεκρή πόλη. Παίζουμε ένα κίνητρο. Εντάξει. Το κίνητρο για να είναι αυτές ανοιχτές το χειμώνα. Το κίνητρο είναι εργασιακό. Είναι εργασιακό το θέμα. Όχι. Μπορεί... Εγώ θα σας πω το εξής. Η βίζα με την Τουρκία, η βίζα άνοιξε. Ωραία. Έρχονται εδώ πέρα από απέναντι αρκετός τουρισμός και δεν έχουν μαγαζιά να πάνε να φάνε το χειμώνα. Θέλουμε μεν την ανάπτυξη, αλλά δεν ανοίγουν τα. Έλα, μου είπες για κίνητρο για το χειμώνα, δώσουμε ένα κίνητρο. Μια που μας έχουν πει είναι το Ταμείο Ανεργίας. Δεν είναι Ταμείο Ανεργίας, να επιδοτούνται οι εργοδότες και να δίνετε. Αυτό εντάξει, σίγουρα είναι επιδότητα. Αυτό βοηθάει στη στελέχωση. Το θέμα είναι αυτό που έχει το μαγαζί, όταν θα έχει τον τουρισμό και θα υπάρχει κόσμο, να υποχρεώνεται. Φερρυπίν. Όταν δίνονται άδειε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο, να λένε ότι τον ένα χρόνο εσεί υποχρεώνεστε να έχετε 12 μήνε να ανοιχτείτε, τον άλλο χρόνο ή άλλη μισή. Για να μπορούν να οι πόλει, το νησί μα εδώ πέρα και η ΚΟΣ, να είναι ζωντανή, να μην είναι πεθαμένο νησί. Πεθαμένη η ΚΟΣ το χειμώνα. Και η ΚΟΣ. Και οι γάτε κοιμούνται, α πούμε. Κανεί ούτε γάτε βρίσκει αυτό που λέμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πώς θα δώσουμε. Τώρα μιλάμε για ένα νησί που είναι τεράστιο. Κι όμως. Λοιπόν, από εκεί πέρα πρέπει με τους μεγάλους τουροπεδίτες να πάνε να βγούμε έξω, να δούμε τι κίνητρα θα δώσουμε, ώστε να μπορέσουν να έρθει εδώ κόσμο στο χειμώνα. Είτε από Βρετανία, στο ταξίδι. Εσύ είστε στο τουρισμό. Βεβαίως και στο τουρισμό. Όχι, δεν είμαι. Γενικά, σε όλες τις μορφές τουρισμού είμαι, και στον λέιζορ και στον συνεδριακό, σε όλες τις μορφές είμαι. Και, στον... και έχετε λοιπόν κάνει προτάσεις τέτοιες. Ορίστε. Εντάξει, από προτάσεις και σαν σύλλογος διευθυντών και σαν ξενοδόχοι έχουν δοθεί. Το θέμα είναι τι απαντήσεις παίρνουν και τι ανταπόκριση έχουν αυτές τις προτάσεις. Αυτά δεν είναι καινούργια αυτά που λέω, έχουν υποθεί αρκετές φορές. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει να τα κάνει.
να μας βοηθήσει εδώ πέρα να μην έχουμε τους 6 μήνες μόνο και να μπορέσει ο κόσμος να δουλεύει 12 μήνες ή έστω 10 μήνες. Αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες τουρισμού που πρέπει να προωθηθούν. Είναι τον πολιτισμό στο επίκεντρο. Ο πολιτισμός μας είναι το χρυσάκι που έχουν οι άλλοι. Αυτό είναι. Ναι, για κάτι να θα κάνουμε μια βόλτα εδώ να δούμε τα αρχαιολογικά που είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μέρος του κόσμου, θα έλεγα, ανοιχτό μουσείο είναι Νίκος. Κάντε μια βόλτα το πρωί να δείτε πόσα σποτ έχουμε και τα οποία από το σεισμό έπεσαν κάποια αρχεία και δεν τα έχουν φτιάξει ακόμα. Οι άλλοι στις ξένες πάμε στο εξωτερικό και την πέτρα που ήταν ο Χ ψι ωμέγα την έχουν φωτίσει, την έχουν κάνει με κάγκελα και την φωτίζουν. Έχεις και καρτά. Έχεις καρτά, έχεις. Τώρα με πήρατε από τον αγώνα. Εσύ επιχειρηματίες χωρίς κάρτα. Τώρα με την κάρτα είναι πλέον με... Α, μου Δημήτρης. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων... Εγώ αν θέλετε σε κάποιον δικό σας λάθος, εγώ στο λάθος. Για να εγώ με τον Κυπριό της εδώ πέρα είναι στη Hotel Brain Ανίκο, η οποία είναι μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείο, να κλειδούμε στα ξενοδοχεία. Μην έχουμε δηλαδή, έχουμε φτάσει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο αφήξεις τουριστών και να μην έχουμε δηλαδή μια σχολή τουρισμού, κάτι το αεροδρόμιο που το έχει Φράπορτ. Δόξα τω Θεώ που το έχει. Δόξα τω Θεώ που το έχει. Δόξα τω Θεώ, γιατί εντάξει. Ναι, αλλά για να προωθηθούν οι tour operators, τους μονέτικους χρήστες, πρέπει λίγο να δώσουμε κάποιο κίνητρο και εκεί ίσως. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και εγώ δεν θα πάω στους 12 μήνες. Σε πρώτη φάση, ας αρχίσουμε 15 μέρες, αρχίσει από 15 Απριλίου και να τελειώσει 15 Νοεμβρίου, σε πρώτη φάση. Σιγά σιγά. Με τη μία, ναι, αυτό δίνει δε μας ένα μέρος. Και σιγά σιγά ως ό,τι που πάει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω από την 1η Απριλίου μέχρι 31 Ενδεκάτου είναι μέχρι εκεί μπορεί να δουλέψει. Τώρα παραπάνω είναι και ο καιρός και τα λοιπά. Ας δουλέψει αυτούς και είναι μια καλή αρχή. Νομίζω και οι καταστηματάρχες. Αν ξέρουν ότι θα υπάρχουν κρατήσεις και κίνηση, δεν θα κλείσουν. Και με την Τουρκία τώρα, σίγουρα ήδη έρχονται παραπάνω. Και το χειμώνα υπάρχουν παραστάσεις, τέτοιο τοπικός σύγχρονος πολιτισμός. Υπάρχει, αλλά σε... Είναι λίγο primitive. Αυτό πρέπει να ενισχύσουμε. Το εθνικό θέατρο και τα λοιπά να έρχονται εδώ. Για να μπορεί έτσι να έρθει και κόσμος και... Είμαστε μια κριτική περιοχή. Εγώ είμαι από Αθήνα. Έχω δίκιο σε αυτό ή όχι? Όλα μετράνε. Εκεί πρέπει να βασιστούμε σύγχρονο πολιτισμό το χειμώνα και στους Έλληνες. Όλα μετράνε. Λοιπόν, χάρηκα Σταύρο. Εγώ ευχαριστώ Στέφανε. Καλή επιτυχία. Συγνωριζόμαστε και από τον παλιό μας πρόεδρο. Ναι. Τον κύριο Μαύαρχο μας συγνωρίζουμε όμως. Είμαστε από τους παλιούς Ιριζέους. Μπράβο. Έχει τελειώσει και είναι ευχαριστώ δεν ακούστε από τα κεντρικά. Ναι. Κατάλαβα. Από μένα ακούτε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έτσι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και εργάζεστε για το καλό της κοινωνίας. Πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ. What's your name? Σεραπ. Σεραπ Γένιτζι. And I want to build my album. Thank you. Music album. And there's Sirtaki, Turkish lyrics and Sirtaki songs. Fantastic. Yeah. Thank you so much. This goes straight on the boat tomorrow. Yeah. It will wake us up on the way to Kalymnos. Good marketing. Επικοινωνία. Αυτή την επικοινωνία. Δεν μας αρέσει, παιδιά. Όχι. Άνθρωποι είμαστε, ναι, πρέπει να επικοινωνούμε. Αυτή η επικοινωνία όμως δεν προβάλλεται. Να σου πω κάτι μόλις σκέφτηκα. Δεν προβάλλεται. Μα, εντάξει, να σου πω κάτι μόλις σκέφτηκα. Ναι. Ποια λέξη υπάρχει μέσα στη λέξη επικοινωνία? Κοινωνία. Κοινωνία. Δεν είναι. Δεν νοείται κοινωνία χωρίς επικοινωνία. Ναι, και δεν νοείται την ισιωτικότητα χωρίς συγκοινωνία. Αυτό... Εντάξει, λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Το Αιγαίο δίδαξε πολλά. Και χωρίς νοσοκομεία. Δηλαδή μου είπα ο πρόεδρος της επισκέπτης. Αυτό είναι παρακάνω τον πρόεδρο για την επανάσταση. Είναι η ιστορία ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την αντιφθή. Όταν η δικαιοσύνη
τίποτα η δικαιοσύνη και σας συγχαίρω, συγχαίρω όποιον κατάλαβε τη στάση που τηρήσατε σε αυτή τη φάση. Σπαρτιάτες και εσύ. Από παόχι, ντάνε, το είδες. Διότι η ξεφτύλα της δικαιοσύνης κτλ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλά κουράγια. Ευχαριστώ. Εμείς πόσο έχουμε το ψώνιο, το έχουμε αυτό, το χάνουμε. Ο Μιχάλης είναι από την ΕΔΑ. Για να καταλάβεις. Από την ΕΔΑ για να καταλάβεις. Τώρα πώς αισθάνεσαι τα πράγματα. Είσαι απογοητευμένος τώρα από την κατάσταση. Τι να πω με τους αγώνας που κάνανε. Εγώ ενθουσιάζομαι από τους αγώνας σας. Όταν βλέπω νέους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρεις πόσο με τιμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι. How did that close?